ότι ο Σουλτάνος εδώ στη γείτονα χώρα περνάει δύσκολη περίοδο. Δεν έχουν τελειώσει οι δυσκολίες, όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και σε όλο τον περίγυρο. Και συνεπώς νομίζω ότι όλες του οι κινήσεις σε αυτό το διάστημα, παρότι μπορεί να φαίνονται σπασμωδικές και είναι επικίνδυνες, όχι μόνο για μας, και προκλητικές, αποδεικνύουν ότι όχι απλά εξάγει τα δικά του προβλήματα, αλλά θέλει να αποδεικνύει, όχι απλά να επιδεικνύει, ότι είναι η πανίσχυρη περιφερειακή δύναμη που έχει ρόλο σε όλα. Και διεκδικεί ρόλο σε όλα, παρότι βλέπει ότι έχει ζητήματα αφενός με τους Αμερικανούς και το γνωρίζουμε, όχι απλά στα σύνορά του δηλαδή, με την ιστορία στο Αφρίν, που σωστά είπε ο συνάδελφος. Εκεί να σημειώσω, γιατί πολλοί που μας βλέπουν μπορεί να μην γνωρίζουν, ότι έχει ήδη δεκάδες νεκρούς ως απώλειες. Δεν πηγαίνουν οι επιχειρήσεις με τον αρχικό σχεδιασμό. Θυμίζω τις επίσημες δηλώσεις που λέγαν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί υπενθυμίζω έχουν μπει μέσα. Όχι απλά για να κυνηγήσουν τους Κούρδους, αλλά και για να μείνουν με μία ουσία, να μην διαμορφωθεί η ζώνη. Κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει. Γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις, παρά την ανοχή που έχουν δείξει και Αμερικανοί και Ρώσοι στην περιοχή. Νομίζω ότι η ένταση πολλαπλασιάζεται όχι απλά μετά το χθεσινό γεγονός. Σωστά αναφέρθηκε στο θέμα με την Κύπρο. Ήταν έκπληκτος ο εκπρόσωπος, ο επικεφαλής της ΕΝΗ, της Ιταλικής εταιρείας. Ναι, διότι δεν περίμενε πραγματικά, νομίζω, ότι σε αυτή τη συγκυρία, λίγο μετά μάλιστα τις κυπριακές εκλογές, έχουν σημασία οι ημερομηνίες, όπως και η χθεσινή, έχει τη συγκυρία το ότι ήταν και ο άλλος γειτονάς μας, ο Ζάεφ, στην Άγκυρα. Έτσι. Και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί, αν τα δει κανείς, είναι προφανές ότι δεν είναι απλά παζλ, το σχεδίασε. Έτσι, το σχεδίασε. Γιατί νομίζω ότι και με βάση τις δηλώσεις και για το θέμα της γειτονικής χώρας, η Άγκυρα επιδιώκει να δείξει ότι είναι παρούσα. Προσπαθεί όχι απλά να χαϊδέψει, όπως έχει χαϊδέψει και στο παρελθόν, τη γειτονική μας χώρα, αλλά να εμποδίσει μια προσπάθεια διεξόδου στα εκκρεμή ζητήματα και όχι απλά στο θέμα της ονομασίας, υπενθυμίζω, γιατί υπάρχουν συμφέροντα της Τουρκίας και στην Βουλγαρία. Πώς αντιδράει η Ελλάδα όμως, Δημήτρη? Νομίζω ότι αυτό που δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές ήταν κατά βάση σωστό, δηλαδή ότι χρειάζεται, και νομίζω και από την αξιωματική αντιπολίτευση φάνηκε αυτό, μια απόλυτη ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και ίσως και παραπάνω συνεννόηση. Ίσως μας ξαναπροσγείωσε αυτή η δυσκολία και η ένταση στο πώς θα πρέπει μια σειρά ζητήματα με μεγαλύτερη προσοχή και να τα παρακολουθούμε και να τα συζητάμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Νομίζω σε σωστή βάση αντέδρασε και αρκετά γρήγορα η Κομισιόν και με τον Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και με την άλλη εκπρόσωπο, διότι και οι δύο δηλώσεις που είχαν κάνει και για την Κύπρο και την εμπόδιση που κάνανε στις έρευνες, αλλά και για το γεγονός, εγώ να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν, ότι μάλλον ανησύχησε λίγο ο Ερντογάν, γιατί πριν από μια εβδομάδα είχε ανακοινωθεί και το κοίτασμα που βρέθηκε με το φυσικό αέριο, είναι σημαντικό, που είναι πραγματικά πλούσιο, και όλα αυτά πρέπει να δίνει λοιπόν ο Σουλτάνος ότι είναι παρόν. Όχι απλά προκλητικά, αλλά ότι θα διεκδικήσει σε όλη την περιφέρεια στον Ιορδάνη, το Ιορδάνη. Δικό του ρόλο. Είναι πραγματικότητα. Και το γεγονός ότι εμβόλυσαν το δικό μας σκάφος ακριβώς δίπλα στο νησί, με την έννοια της νύχτας και όλα, έχει μια σημασία, γιατί δείχνει αυτόν τον κλεφτοπόλεμο, στο πούμε έτσι, από την πλευρά της Άγκυρας, που θέλει να κατοχυρώσει τον γκριζάρισμα. Νομίζω η στάση, εγώ θα έχω μια μικρή απόχρωση από τον Ιορδάνη, νομίζω ότι η ελληνική παρουσία είναι συνεχής όσο πρέπει, με την περιοδικότητα και την, ας το πούμε, απάντηση που πρέπει να δίνεις, γιατί εδώ που τα λέμε, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, στα ξερονήσια δεν γίνεται να είσαι συνέχεια, αλλά να ξέρεις με ποιο τρόπο απαντάς σε αυτόν που είναι προκλητικός και προσπαθεί να δείξει ακριβώς αυτό που είναι υπάρχει. Θα προσθέσω μόνο ότι, όπως αναφέρθηκαν πριν, η επικοινωνία του Γιλντιρίμ, νομίζω ότι, αν κατάλαβα καλά, έχει έρθει από την πλευρά της Άγκυρας. Επιδιώχθηκε τουλάχιστον έτσι. Έτσι ξέρουμε μέχρι στιγμής, αυτό ξέρουμε. Έτσι λέει και η ανακοίνωση. Εγώ προσέχω, λέω ότι λέω, μένω εκεί. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό, συμπερασματικά το λέω, περισσότερο σαν ανάλυση, νομίζω ότι έγιναν και κάποια τηλέφωνα υπερατλαντικά. Διότι και οι δηλώσεις από Αμερική δεν είναι καλές. Το δημόσιο πεδίο είναι απόλυτα ισορροπημένες. Ενώ εν προκειμένου έχουμε προκλητική ενέργεια άλλη μια φορά από τον Ερντογάν. Αυτό το κρατάω σε αντίστοιξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είπα πριν για τις δηλώσεις της Κομισιόν. Που ήταν με την ελληνική πλευρά. Έχει σημασία να τα προσέχουμε αυτά, που ήταν σαφέστατα σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και για με τα ευρωπαϊκά σύνορα, που πολλές φορές και διαχρονικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούν οι κυβερνήσεις ελληνικές να τα στηρίξουν. Και υπενθυμίζω ότι έχει ενοχληθεί σφόδρα
ο Σουλτάνος και η Άγκυρα για τις προσεγγίσεις και τις προσπάθειες διαλόγου με τη γειτονική μας χώρα που δείχνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η επιδίωξη μιας σταθεροποιητικής, αξιοπρεπούς. Στα βόρεια σύνορα. Εγώ δεν θα συνέβαια σε καμία περίπτωση το Σκοπιανό με τα ελληνοτουρκικά. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Όχι με αυτή την έννοια. Αλλά δεν πρέπει να τα συνδέουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκεκριμένοι και να έχουμε λιγότερες αστοχίες όπως αυτές του κυρίου Μπουτάλη, να το πω έτσι. Και να κλείνουμε και μέτωπα. Αν μπορούμε να τα κλείνουμε. Δεν είναι μόνο στο χέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.